Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον πρόεδρο του Σωματείου και στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη σημερινή εκδήλωση που διοργάνωσε και να τον ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Βρισκόμαστε εδώ εμείς σήμερα πρώτον για να τιμήσουμε ένα σωματείο που παρόλες τις αντίστοιχες συνθήκες που αντιμετωπίζει και δεν είναι το μόνο στην επαρχία και τα πάει πολύ καλά. Ευκαιρία είναι να σας κάνω μία ενημέρωση το πού βρισκόμαστε και πού πάει ο κλάδος. Σήμερα που μιλάμε, τα πράγματα δυστυχώς για μας δεν πάνε και τόσο καλά, γιατί μετά από το φορολογικό, ένα τελείως άδικο φορολογικό νομοσχέδιο που ψήφισε η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και τον κλάδο μας, μας αναγκάζει να μπαίνουμε σε τεράστια έξοδα και να μειώνεται το ήδη μειωμένο μεροκάματο πάρα πολύ. Αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο έχει τεράστιες αδικίες σε ό,τι αφορά τον κλάδο το δικό μας, μπορεί να είναι και για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δυστυχώς, εμείς κάναμε κάθε δυνατή προσπάθεια που είχαμε για να μπορέσουμε να αλλάξουμε ορισμένα πράγματα. Δεν καταφέραμε τίποτα. Πιστεύω όμως ότι μόλις αρχίσουν να βγαίνουν οι πολιτικές διατάξεις για την ισχύ του νόμου, η Ομοσπονδία θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί πιστεύουμε ότι έχει αντισυνταγματικές διατάξεις μέσα. Και μάλλον, από ό,τι έχουμε συζητήσει και με άλλους και με τους άλλους φορείς, αλλά και με τους νομικούς, ότι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε ορισμένα πράγματα.